Ξεκινάμε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Από το Δημοτικό Γυμναστήριο Λεχιανών. Από πίσω λίγο θα παρακολουθήσουμε τον τελευταίο αγώνα για το πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας πατρών μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Λεχιανών και της Αχαγιάς 82. Το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ομάδα των Λεχιανών, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το παιχνίδι για να ανέβει μαζί με την Αχαγιά στην Α1. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα, αν η ομάδα των Λεχιανών κερδίσει με διαφορά πάνω από 14 πόντους, να αναδειχθεί αυτή η πρωταθλήτρια. Βλέπουμε την ομάδα της Αχαγιάς να κατεβαίνει στο γήπεδο με πρώτη πεντάδα τους Τσόκο, Σταματόπουλο, Ρεμπούτσι Καμένιο, Σουλελέ και Λογοθέτη. Η άλλη ξεκινάει με Τσαούση, Αδαμόπουλο, Μακάριο, Δαμιανό και Μελά. Στο τζάμπολ είναι ο Σταματόπουλος από την Αχαγιά με τον Τσαούση από τα Λεχενά. Ενώ οι διαιτητές του σημερινού αγώνα είναι οι κύριοι Θεοδωρόπουλος και Μάρκου. Το παιχνίδι ξεκινάει τώρα με πρώτη επίθεση από τα Λεχιανά. Μελάς για το Μακάριο, Δαμιανός, Μπάσιμο και το πρώτο σούτ είναι εύστοχο από το Δαμιανό. 2-0 προηγείται η ΑΕΛ. Ο Τσόκος τώρα για την Αχαγιά. Τον επιτηρεί ο Μακάριος. Παστάζει στο Σουλελέ. Έρμπολ από τον Μητρόπουλο που επιχείρησε σου τρίο πόντων. Και μπάλα είναι πλάγια για τα Λεχιανά. Με το Μακάριο τώρα. Στο Δαμιανό η μπάλα και ο Μακάριος πάλι. Μελάς. Νέο μπάσμα από το Δαμιανό. Μακάριος. Σούτ από το Δαμιανό στην εκπνοή του χρόνου. Άστοχο. Διεκδικεί το ριμπάουντ της Αούσης. Αλλά τελικά κερδίζει την μπάλα ο Σταματόπουλος. Και δίνει στο Τσόκο. Σταματόπουλος με την μπάλα πάλι και κερδίζει το πρώτο φάουλ από τον Αδαμόπουλο. Δύο βολές για τον Σταματόπουλο ενώ το σκορ είναι 2-0 υπέρ της ΑΕΛ. Αστοχή στην πρώτη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη και το σκορ γίνεται 2-1. Δαμιανός τώρα για την ΑΕΛ. Δίνει μέσα στη ρακέτα στο Τζαούση τελικά, ο οποίος κερδίζει φάουλ από το Ρεμπούτσικα. Δύο βολές για τον παίχτη της ΑΕΛ. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή, παραμένει το 2-1. Ευστοχή στη δεύτερη βολή. 3-1 για την ΑΕΛ. Και η Αχαγιά οργανώνει την επιθεσή της με το Τσόκο, ο οποίος κάνει μπάσιμο. Αλλά κλέβει πολύ ωραία την μπάλα ο Μελάς και δίνει στο Δαμιανό. Μακάριος τώρα. Τσαούσης κάνει μπάσιμο.
αλλά αστοχή και πάλι. Και Αχαγιά σε νέα επίθεση με Τρεμπούτσικα. Το σκορ έχει γίνει 3-3. Με το καλάθι του Σουλελέ, ο οποίος έχει κερδίσει και φάουλ. Και το σκορ τώρα γίνεται 4-3 για την Αχαγιά. Φάουλ κερδίζει τώρα ο Μακάριος από το Σουλελέ και η μπάλα είναι πλάγια. Με το Δαμιανό, Αδαμόπουλος, Μακάριος, μπάσιμο του Μελά και έρμπολ, καθώς πιεζόταν εκεί από τους αμυντικούς της Αχαγιάς και η Αχαγιά στον ευνηδιασμό, αλλά κλέβει την μπάλα ο Δαμιανός και δίνει στο Μακάριο. 2-2 τώρα και κερδίζει φάουλο ο Μακάριος από το Σταματόπουλο. Η μπάλα είναι πάλι πλάγια για την ομάδα των Λεχενών με τον Δαμιανό που δίνει στο Μακάριο. Δαμιανός σηκώνεται σουτάρι και αστοχή πάλι, αλλά κερδίζει ο ίδιος το rebound και ευστοχή, κάνοντας το σκορ 5-4 για την ομάδα των Λεχενών. Η Αχαγιά τώρα στην επίθεση, την μπάλα έχει ο Σουλελές που κάνει μπάσιμο, πιέζεται από το Δαμιανό, αστοχή αλλά έχει πάρει φάουλο από το Δαμιανό. Και δικαίωμα για δύο βολές, όπως δείχνει ο διαιτητής κύριος Μάρκου. Ευστοχή ο Σουλελές στην πρώτη βολή. Το σκορ γίνεται 5-5. Παραμένει το 5-5 και η ΑΕΛ με το Μακάριο κατεβάζει την μπάλα. Δαμιανός. Ευστοχή και πάλι ο Δαμιανός. Το σκορ γίνεται 7-5 για την ΑΕΛ. Με 6 πόντους του Δαμιανού, ο οποίος έχει 3 στα 5 σουτ. Πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια του Μελά. Η Αχαγιά τώρα με το Μητρόπουλο. Και βήματα το Σουλελέ, καθώς πιεζόταν εκεί από τον Αδαμόπλο και τον Τζαούση. Η μπάλα είναι πάλι πλάγια για την ΑΕΛ. Μακάριος. Στο Μελά. Τζαούσης μέσα στη ρακέτα. Πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά είναι πάλι άστοχος. Και η Αχαγιά στον ευνηδιασμό με τον Μητρόπουλο. Κερδίζει το rebound το Σουλελές. Νέο επιθετικό rebound από την Αχαγιά από το Σταματόπουλο και τελικά φάουλ από το Μελά. Είναι άστοχος ο Σταματόπουλος στην πρώτη βολή. Είναι εύστοχο στη δεύτερη και το σκορ γίνεται 7-6 υπέρ της ΑΕΛ. Αδαμόπουλος τώρα στην επίθεση της ΑΕΛ, Δαμιανός από την περιφέρεια, μικρό μπάσιμο του Μακάριου, Μελάς, σούτ του Μακάριου, άστοχος αλλά κερδίζει ο Αδαμόπουλος και ευστοχή.
και το σκορ γίνεται 9-6 για την ΑΕΛ, με 6 πόντους του Δαμιανού, 2 του Αδαμόπουλου και 1 του Τσαούση. Η Αχαγιά τώρα με τον Τζόκο που πιέζεται από το Μακάριο. Και μετά την παρέμβαση του Μελά, το παιχνίδι έχει διακοπεί τώρα από το διαιτή κύριο Θεοδωρόπουλο και μπάλα επανέρχεται από πλάγια με το Σουλελέ Αχαγιά. Τσόκος, ο οποίος υποποιείται σε νέο λάθος. Η ΑΕΛ τώρα με το Μακάριο, ενώ απομένουν 14 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μελάς, Δαμιανός και ευστοχή ξανά ο Δαμιανός. Η διαφορά υπέρ της ΑΕΛ γίνεται 5 πόντι, 11-6 το σκορ, με 8 πόντους του Δαμιανού που έχει 4 στα 7 σουτ. Συγγνώμη, 4 στα 6. Λογοθέτης τώρα, κάνει airball υπό την πίεση του Τσαούση και πάλι ο Μακάριος δίνει στο Δαμιανό, ο οποίος κερδίζει φάουλ από το Σουλελέ. Δικαίωμα για 2 βολές στο Δαμιανό. Ενώ η Αχαγιά πραγματοποιεί 2 αλλαγές. Μπαίνουν στον αγώνα ο Ρεμπούτσικας και ο Οικονομόπουλος, ενώ αποχωρούν ο Σταματόπουλος και ο Τσόκος. Εύστοχος ο Δαμιανός στην πρώτη βολή. Και 13-6 το σκορ με τις 2 εύστοχες βολές του Δαμιανού. Ρεμπούτσικας τώρα για την Αχαγιά. Προσπαθεί ο Μακάριος και κερδίζει την μπάλα. Μακάριος τώρα στον Αδαμόπουλο. Δαμιανός στο Μακάριο. Κοτσόνιος που μπήκε στο παιχνίδι πριν από λίγο στη θέση του Μελά. Και το λάθος του Μακάριο, η λάθος πάσα προς το Δαμιανό. Το σκορ παραμένει 13-6, ενώ απομένουν 13 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ρεμπούτσικας τώρα για την Αχαγιά. Και κερδίζει φάουλο λογοθέτης από τον Τζαούση. Η μπάλα είναι πλάγια για την Αχαγιά, καθώς η ομάδα των Λεχενών δεν έχει συμπληρώσει τα 8 φάουλ. Νέο λάθος από την ομάδα της Αχαγιάς και φεύγει μόνος του ο Αδαμόπουλος, ο οποίος ευστοχεί και ανεβάζει το δίκτυο του σκορ σε 15-6. Ενώ έχουμε και το πρώτο time out του αγώνα που ζητάει ο προπονητής της Αχαγιάς Ροδόπουλος. Επανερχόμαστε στο παιχνίδι. Το σκορ είναι 15-6 και έχουμε νέο κλέψιμο από τον Τζαούση. Ο Κοτσόνης τώρα στην αντεπίθεση για την ΑΕΛ. Νέο σουτ του Δαμιανού που είναι πάλι εύστοχος και το σκορ γίνεται 17-6 για την ομάδα των Λεχενών. Η Αχαγιά τώρα με τον Μητρόπουλο κάνει τον πάσιμο. Off balance shoot, άστοχο, αλλά κερδίζει το rebound ο Οικονομόπουλος και μετά από πολλή ώρα η Αχαγιά επιτυχάνει καλάθι και το σκορ γίνεται 17-8. Μακάριος τώρα. Δαμιανός στον Αδαμόπουλο. Σουτάρει αλλά είναι άστοχος. Ρεμπούτσικας, αλλά γίνεται νέο λάθος.
Μακάριος τώρα. Στον Κοτσόνι. Μακάριος πάλι. Και γίνεται επιθετικό φάουλ, έχει σφυρίξει ο διαιτητής επιθετικό φάουλ στον Αδαμόπουλο εκτός φάσεως, ο οποίος παρεμπόδισε το Σουλελέ. Το σκόρ είναι 17-8 υπέρ της ομάδας των Λαχενών και η Αχαγιάννη στην επίθεση με τον Ρεμπούτσικα. Νέο κλέψιμο το Αδαμόπουλο που δίνει μια πάσα στο Δαμιανό, ο οποίος αστοχεί. Και την μπάλα κλέβει ο Ρεμπούτσικας. Η Αγαλία είναι πάλι στην επίθεση με τον Αδαμόπλο, ο οποίος αφού συνεργάστηκε πολύ ωραία με τον Μητρόπουλο, επέτυχε καλάθι και το σκορ είναι τώρα 17-10, ενώ θέλουμε 10 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μακάριος. Επιχειρεί μόνο στον πάσιμο, αλλά αστοχή πάλι. Ο Οικονομόπουλος κερδίζει το rebound. Και ο Ρεμπούτσικας οργανώνει τη νέα επίθεση της Αχαγιάς. Μπάσιμο του Ρεμπούτσικα και καλάθι μετά από μια ωραία προσπάθεια. 17-12 το σκορ. Η Αχαγιά έχει... Η Αχαγιά ήδη έχει ένα 0-6, ενώ ο Τσαούσης αστόχησε πάλι σε μια προσπάθειά του. Ο Οικονομόπουλος τώρα, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Αδαμόπουλο. Ο Οικονομόπουλος αποτελεί μια μεγάλη απειλή για το καλάθι της ΑΕΛ. Από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, ενώ έχουμε νέες αλλαγές τώρα για την Αχαγιά. Επανέρχεται ο Τσόκος καθώς και ο Σταματόπουλος.